Το θέμα της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος 2022 ήταν μόνο μία γη. Στο σύμπαν υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες. Στο γαλαξία μας υπάρχουν δισεκατομμύρια πλανήτες. Αλλά υπάρχει μόνο μία γη. Ας τη φροντίσουμε. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η γη αντιμετωπίζει μια τριπλή έκτακτη ανάγκη. Το κλίμα θερμαίνεται πολύ γρήγορα για να προσαρμοστούν οι άνθρωποι και η φύση. Η απώλεια οικοτόπων και άλλες πιέσεις σημαίνουν ότι περίπου 1 εκατομμύριο είδη απειλούνται με εξαφάνιση και η ρήπανση συνεχίζει να δηλητηριάζει τον αέρα, τη γη και το νερό μας. Η διέξοδος από αυτό το δίλημα είναι να μεταμορφώσουμε τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας για να τις κάνουμε χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιες και πιο συνδεδεμένες με τη φύση. Κάνοντας βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου εντείνει τις προσπάθειές του ώστε η Σάμος να γίνει ένα πράσινο νησί με έντονη οικολογική δραστηριότητα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή το ειδικό μηχάνημα του Δήμου περισυλλέγει τους μπλε κάδους. Τώρα λόγω του καλοκαιριού η συχνότητα των δρομολογίων θα μεγαλώσει. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να γίνεται καθημερινά η ανακύκλωση, να περνάει το μηχάνημα, να μαζεύει τους μπλε κάδους. Ήδη είδατε στους μπλε κάδους ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε και τα αυτοκόλλητα και να το σημάνουμε ότι είναι ανακύκλωση, να το βλέπει από κάθε πολίτης, έτσι ώστε να αποφεύγουμε στον μπλε κάδο να πετάμε απορρίμματα. Ο κύριος Καράς αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι πλέον η ανακύκλωση είναι ουσιαστικά μονόδρομος, καθώς οι νέοι περιβαλλοντικοί νόμοι επιβαρύνουν τους Δήμους με 2.000 ευρώ ανά τόνο απορριμμάτων, καθιστώντας απαγορευτική την ταφή τους. Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρξει αύξηση των δημοτικών τελών για το σκοπό αυτό, γίνεται ισχυρή σύσταση η ανακύκλωση να μπει στην καθημερινή ρουτίνα των πολιτών. Βρισκόμαστε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Μέσα στον χώρο αυτό λειτουργεί και η ανακύκλωση του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Είναι ένας ευαίσθητος τομέας στον οποίο προσπαθούμε να δουλέψουμε κάπως καλύτερα το θέμα της ανακύκλωσης. Ήδη την 1η-1η του 2022 εισήγει το υγειονομικό τέλος ταφής απορριμμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι ό,τι δεν πάει στην ανακύκλωση και θάβεται στον χώρο υγειονομικής ταφής εδώ, ο Δήμος θα επιβαρύνεται με ένα πρόστιμο της τάξης των 2.000 ευρώ στον κάθε τόνο που θάβεται εδώ. Θα πρέπει πλέον είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουμε όλη ανακύκλωση. Κάνω μία έκκληση σε όλους τους δημότες και όχι μόνο στους δημότες του Δήμου Ανατολικής και στους Δήμους Δυτικής να αρχίσουμε συστηματικά την ανακύκλωση. Γιατί θα βρεθούμε στο αδιέξοδο να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, πράγμα που κανείς δεν το θέλει, αλλά πλέον για να καλύψουμε όλο αυτό το πέναντι που θα μας επιβάλλεται από το κράτος, θα είναι μονόδρομος, θα γίνει η αύξηση των δημοτικών τελών. Ο κύριος Καράς έδωσε αναλυτικές οδηγίες για τον σωστό τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η ανακύκλωση στους μπλε κάδους. Ιδιαίτερη προσοχή από τους συμπολίτες μας στη χρήση των κάδων. Στο μαύρο κάδο βάζουμε όλα τα απορρίμματα και τα σύμμικτα. Στους μπλε κάδους βάζουμε όλα τα ανακυκλώσιμα. Χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί, αυστηρά και μόνο εκεί. Γιατί εάν πετάξουμε κάποια απορρίμματα μέσα στο μπλε κάδο, όλη η προσπάθεια που κάνουμε, μαζέψουμε όλο αυτό το χαρτί, θα πάει άδικα και θα αναγκαστούμε ολόκληρο το φορτηγό να διάσει στο χώρο υγειονομικής ταφής και όχι εδώ. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, πέραν της κλασικής ανακύκλωσης, πραγματοποιεί ανακύκλωση μικροσυσκευών, μπαταριών και άλλων μεγάλων συσκευών, διαθέτοντας ειδικούς κάδους σε διάφορα σημεία του νησιού. Πέρα από την ανακύκλωση που κάνουμε με τους μπλε κάδους, θέλω να τονίσω ότι κάνουμε μια προσπάθεια και με άλλες ανακύκλωση, όπως ανακύκλωση μικρών συσκευών, ανακύκλωση μπαταρίες, ανακύκλωση με ηλεκτρικές λάμπες και ανακύκλωση με ηλεκτρικές συσκευές μεγάλου μεγέθους, όπως ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια. Σε όλα αυτά ο πολίτης εδώ, ο δημότης μας, μπορεί να ζητήσει τα σημεία
που έχουν τοποθετηθεί αυτοί οι κάδοι και σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Δήμου να γίνεται αποκομιδή όλων αυτών των συσκευών. Στη χώρα, παραδείγματος χάρη, στο Γραφείο των Τεχνικών Υπηρεσιών υπάρχει χώρος που μπορεί κάποιος πολίτης να αφήσει τις μπαταρίες, να αφήσει λάμπες, να αφήσει μικροσυσκευές και να αφήσει και τις μεγάλες συσκευές. Τέλος, ο κύριος Καράς αναφέρθηκε στη νέα πρωτοβουλία του Δήμου «Μην ξεχνάς το καπάκι να κρατάς» που αφορά στη συλλογή πλαστικών καπακιών για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων για συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. Γιορτάσαμε χθες την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με δράσεις τόσο στην πόλη της Σάμου και σε πάρα πολλές κοινότητες. Και θέλω να πω ότι τις τελευταίες μέρες κάναμε και άλλη μια σωστή κίνηση, πιστεύω για εμένα, που τοποθετήσαμε δύο ειδικές συσκευές, δύο συσκευές σε σχήμα καρδιάς, για να μαζεύουμε τα καπάκια από τα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, όπως ορίζετε και εσείς, για να βοηθήσουμε κάποιους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη με κάποια αναπηρικά αμαξίδια. Τοποθετήθηκε ένα στην πλατεία Πυθαγόρα, στην πόλη της Σάμου, το οποίο, όπως είδα και σήμερα, ήδη έχει ανταπεξέλθει ο κόσμος, έχει γεμίσει το πρώτο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που όλοι βοηθάνε σε αυτή την ενέργειά μας. Και σήμερα θέλω να ανακοινώσω ότι τοποθετήθηκε και μια δεύτερη καρδιά στην πόλη του Πυθαγορείου, πλησίων του Δημοτικού Σχολείου, πάνω από το μεγάλο πάρκινγκ. Όσοι συμπολίτες μας από την πλευρά της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου έχουν συγκεντρώσει κάποια καπάκια, τους καλούμε να τα τοποθετήσουν μέσα σε αυτή την καρδούλα.